Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Αλφα Γκρίσιν, τον κύριο Βασίλη Γκρίσιν. Καλό σας απόγευμα, κύριε Γκρίσιν. Γεια σας, κύριε Ακριβού, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Να, καλά, από υγεία σπίζουμε. Το εύχομαι και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό, γιατί με τα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω ότι όχι μόνο τον ύπνο τους έχουν χάσει οι Έλληνες, αλλά και την υγεία τους. Να πάμε πιο συγκεκριμένα στη δική σας εταιρεία. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία που έχει ενταχθεί στις ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και βεβαίως να σταθούμε λιγάκι στο κομμάτι των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία φαντάζομαι δεν ικανοποίησαν και την δική σας εταιρεία, αλλά υπάρχουν στόχοι για να αλλάξει αυτό το κλίμα, δεδομένης και της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι έτσι όπως την ξέρετε και την καταγράφετε από το κανάλι σας, το οποίο παρακολουθώ τακτικά. Mm-hmm. Η πραγματική οικονομία είναι σε πάρα πολύ, σε αθλία κατάσταση, δεν χρειάζεται. Δηλαδή διαβάζουμε και στις εφημερίδες ότι από τις εισηγμένες εταιρείες το 80% είναι ζημιογόνες. Όλες αυτές οι εταιρείες ήταν σε τρομακτικά μεγάλη ανάπτυξη, με μια σοβαρή χρηματοδότηση που οι τράπεζες ήταν πάρα πολύ καλές και ανταποκρινόντουσαν, και έφτασε η ώρα της κατάρρευσης των πάντων και η ανάγκη, το spread από 2 και 2,5% που πληρώναν οι διάφορες εταιρείες πήγε στο 8%. Το θέμα είναι το εξής: η πραγματική οικονομία τι γίνεται και ποιο είναι το πρόβλημά της. Δυστυχώς, και ποιες είναι οι προοπτικές της βεβαίως? Οι προοπτικές είναι αυτές που είναι αναλόγως τι ελπίδα έχει ο καθένας και τι καλές ή κακές σκέψεις κάνει, εντάξει. Η πίστος και η χρηματοδότηση χτίζει την πραγματική οικονομία. Η έλλειψη που υπάρχει σήμερα είναι σίγουρο και με ασφάλεια ότι θα γκρεμίσει τα πάντα. Δηλαδή τι είναι η οικονομία? Η διαταραχή της πίστωσης, της χρηματοδότησης βασικά, στερεί τη δυνατότητα σε κάποιον να κάνει εμπόριο. Απλά πράγματα, να πούμε για κάποιον οποιοδήποτε, να πάρει εμπόρευμα να γεμίσει τα ράφια του. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν διορθωθεί αυτό, καταλαβαίνετε τις προοπτικές τώρα. Από τη στιγμή, κύριε Γκρίσιν, που έχει κλείσει η στρόφιγγα, όπως είπατε και εσείς, από τις τράπεζες, για να σταθούμε λιγάκι και στο κομμάτι αυτό, κατά πόσο εφικτή είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού που προτίθεται να κάνει η εταιρεία σας και βεβαίως σε τι φάση, σε τι στάδιο εξελικτικό βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας πω ότι οι τράπεζες έχουν μια καλή ανταπόκριση στο θέμα των αναδιαρθρώσεων, ιδιαίτερα σε εταιρείες σαν τη δική μας, οι οποίες έχουν μια σοβαρή εξωστρέφεια, και μπορώ να σας την αναφέρω αν έχουμε καιρό, σε 3 χώρες και έχουν πάρα πολλά assets και στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουν μια προοπτική αυτές οι εταιρείες να ανακάψουν πολύ πιο γρήγορα, λόγω του ότι οι οικονομίες σε τρίτες χώρες θα ανακάψουν πολύ πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουν τα διαχρονικά προβλήματα της Ελλάδος. Σίγουρα έχουμε πει ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις έχουν περισσότερες ελπίδες. Οι δικές μας έχουν πολύ σοβαρές ελπίδες λόγω της Ουκρανίας, η οποία είναι μια σοβαρά ανερχόμενη χώρα και έχουμε συνέχεια μια αποτελέσματα εξαιρετικά. Αλλά στην Ελλάδα αυτή η θεσμική, η έλλειψη πραγματικών reforms, δηλαδή να υπάρξει μια σοβαρή δημόσια διοίκηση, φέρνει πολλά προβλήματα, το οποίο στερεί ένα μεγάλο πράγμα. Ποιο είναι το μεγάλο πράγμα? Οι μεγάλες επιχειρήσεις ετοιμάζονται να φύγουν από την Ελλάδα. Βέβαια, το φορολογικό καθεστώς νομίζω δεν είναι το κατάλληλο πλέον για την Ελλάδα. Μα είναι φορολογικό καθεστώς με 110.000 σελίδες φορολογικό καθεστώς, 4.000 τόμους επί 30 χρόνια, και ο κάθε ένας εφοριακός με το μοναδικό σύστημα, την αυθαιρεσία του φορολογικού συστήματος που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, το δόν κώδικα βιβλίων και στοιχείων να σε εντάξει σε ένα νόμο προ-30ετίας, δηλαδή ένας έφορος έχει τη δυνατότητα να σε απαλλάξει, να σε καταδικάσει, να σε αφήσει, να σε καταστρέψει. Δεν είναι πράγματο, δεν υπάρχει φορολογικό σύστημα. Όλες οι χώρες έχουν 500, 600, 700 σελίδες. Και εμείς έχουμε 110.000. Έχετε δει και το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Γκρίσιν. Το ξέρω. Εσείς ως εταιρεία θα σκεφτόσασταν να μεταφέρετε την έδρα σας κάπου αλλού, ενδεχομένως στα Βαλκάνια, όπως κάνουν πολλοί επιχειρηματίες Έλληνες? Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Βουλγαρία, σε πολλά επίπεδα.
δεν σκεφτόμαστε. Όχι, έχουμε ακόμα την ελπίδα, έχουμε ακόμα την αισιοδοξία. Αυτό έχουμε. Και πολύ καλά κάνετε, νομίζω. Ότι πρέπει να στηρίξουμε όλοι με τον τρόπο μας. Και πόσο μάλλον εσείς που δίνετε δουλειά σε πόσους εργαζομένους. Σε δεκάδες, σε πάρα πολλούς. Και οι απολύσεις που κάναμε ήταν ελελογισμένες και οι περικοπές των μισθών δεν ήταν οριζόντιες. Δεν γινότανε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες, άλλες που σκέφτονται να φύγουν ή άλλες που παραμένουν εδώ, έχουν αναστείλει όλες δουλειές υπογεγραμμένες. Υπογεγραμμένες δουλειές. Mm-hmm. Και αυτό το ξέρετε. Mm-hmm. Είναι γνωστό στην αγορά. Πρέπει λοιπόν ό,τι λύσεις θα δοθούν σε πολιτικό επίπεδο να είναι γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι κατά πόσον μπορεί να εισακουστεί και η δική σας άποψη. Διότι εσείς είστε η καρδιά της ελληνικής οικονομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις. Και το θέμα είναι πόσο η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί τα όσα βιώνετε καθημερινά. Κυρία Ακριβού, επί δεκαετίες δεν αφουγκράζεται κανέναν επιχειρηματία. Γιατί φαντάζομαι έχετε και συγκεκριμένες προτάσεις. Βλέπετε το πρόβλημα από τη ρίζα. Κατώ. Ο κάθε ένας που ανεβαίνει επάνω παίρνει συμβούλους μέσα από το Υπουργείο. Και ακολουθεί τα δικά τους. Δεν έχει ποτέ ακούσει έναν τρίτο ή έναν επιχειρηματία. Πρώτο γιατί πιστεύει ότι θα είναι ιδιωτελής η πρότασή του. Και όσα έχουν προταθεί, ιδιαίτερα πάνω στη μηχανογράφηση, πάνω στην πληροφορική, το κράτος έχει έλλειψη πληροφορικής. Εδώ μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 10 χρόνια 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτύξουμε τα πληροφορικά συστήματα στην Ελλάδα. Ποιοι αντέδρασαν? Ή αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων. Δεν έγινε τίποτα. Με τις καρτέλες είναι ακόμα. Η γνωστή γραφειοκρατία. Ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσετε κάτι άλλο για να πάμε λίγο. Όχι, κυρία Ακριβού. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ήθελα μόνο μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκρίσιν. Αναφορικά με την ανακοίνωση που κάνατε για τις μετοχές της εταιρείας σας. Όπως λέτε, θα επιστρέψουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Εδώ έτσι θέλω το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, το συζητάμε. Χρειάζεται πρώτα η αναδιάθρωση των δανείων με τις τράπεζες, χρειάζεται διάφορα πράγματα και μετά. Όλα είναι με τη σειρά τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γκρίσιν, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο προσεχές διάστημα. Αν και αμφιβάλλω. Και βεβαίως να εισακουστείτε. Όλοι αμφιβάλλουμε, η ελπίδα μας έχει μείνει, κυρία Κρυβού. Να είστε καλά, κύριε Γκρίσιν. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.